λεπτά. Θα συζητήσουμε ευθύ αμέσω με τον κύριο Γιάννη Δελή. Είναι υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη. Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σα μέρα, κύριε Κολοκυθά, και σε όλου του ακροατέ μα. Λοιπόν, βλέπω σε δημοσκοπήσει, στην εκτίμηση ψήφου για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα είναι από 5,9 έω 8,1, με μέση τιμή το 7%. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι κοιτάτε σαν εκλογικό στόχο να ανέβετε λίγο σε αυτές τις κάλπες της Κυριακής. Να ανεβούμε όχι μόνο λίγο, αλλά να ανεβούμε πολύ, να εκλέξει το ΚΚΕ όσο περισσότερους βουλευτές γίνεται. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι για να επανεκλεγούν 26 βουλευτές της 21ης του Μάη, θα, λόγω του ληστρικού εκλογικού νόμου, του νέου ληστρικού εκλογικού νόμου που ισχύει, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του ΚΚΕ, κάτι απολύτως εφικτό. Κάτι που αποτυπώνεται, όπως είπατε, και στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Όχι για να έχει το ΚΚΕ 26, 28 ή 30 βουλευτές έτσι απλά, αλλά γιατί αυτοί οι βουλευτές θα ασκούν πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, κύριε Κολοκυθά, πραγματική, με επιχειρήματα, χωρίς φτηνούς εντυπωσιασμούς ή τηλεοπτικά σόου, και θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα οι βουλευτές του ΚΚΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα συνολικά, επειδή έχουν στρατηγική αντίθεση με την εφαρμοζόμενη πολιτική, αλλά και γιατί διαθέτουν ένα ακόμη πλεονέκτημα. Έχει το ΚΚΕ τη δυνατότητα να μεταφέρει την αντιπολίτευση και έξω από τους τοίχους της Βουλής, στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, στηρίζοντας τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τα άμεσα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τους πληστηριασμούς, για παράδειγμα, ή για την ακρίβεια ή για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς την ώρα που χάνονται εργαζόμενοι κάθε μέρα σχεδόν. Τα ξεχάσαμε αυτά τα θέματα. Και τα βιομηχανικά. Κύριε Δελή, στην προεκλογική ατζέντα τα έχουν ξεχάσει αυτά τα θέματα. Την ακρίβεια, την οικονομία. Τα βάλαμε πάλι στην άκρη, τη φορολογία. Εμείς τα θυμίζουμε, κύριε Κολοκυθά. Επιμένουμε να τα θυμίζουμε όπως τα θυμάται και ο κόσμος, γιατί τα ζει. Ξέρετε, καμιά φορά είναι διαφορετική η ατζέντα η επικοινωνιακή, η οποία επιβάλλεται, mm-hmm. και διαφορετική η ατζέντα τη καθημερινότητα που ζουν οι άνθρωποι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, γιατί και εμείς μπλέκουμε σε αυτό, εμείς τα μέσα. Τώρα ασχολούμαστε με τη Ροδόπη και το Ναυάγιο. Πολύ σημαντικά θέματα. Δεν λέω ότι αυτά που μόλις αναφέρατε δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει πάντα να εξετάζονται οι χειρισμοί. Αλλά ξεχνάμε τα υπόλοιπα θέματα. Τώρα έχει ξεσπάσει μια κόντρα για τη Ροδόπη. Δεν ξέρω, εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμφωνείτε να κάνουν δήλωση οι δύο υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν δήλωση? Εμείς είπαμε, ναι, κύριε Κολοκυθά, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι απαράδεκτη αυτή η εργαλειοποίηση του θέματος της μουσουλμανικής μειονότητας και από τα δύο κόμματα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Αλληλοκατηγορεί ο ένας τον άλλον την ώρα που το τουρκικό προξενείο είναι κοινό μυστικό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει. Χρόνια γίνεται αυτό, δεκαετίες, και μάλιστα σε όλες τις εκλογές, και τις εθνικές αλλά και τις τοπικές και τις περιφερειακές. Και γιατί το θυμηθήκαμε τώρα, κύριε Δελή? Το θυμηθήκαμε τώρα προκειμένου να υψωθούν οι τόνοι και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, και ένα αποπροσανατολιστικό θέμα συζήτησης. Σε ένα βαθμό αξιοποιείται και ως τέτοιο από τα προβλήματα τα πραγματικά που απασχολούν τον κόσμο. Όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και, και γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν κανείς ασχολείται με τέτοια θέματα, μια τέτοια ανευθυνότητα, ας μου επιτραπεί. Είναι πολύ σοβαρά, γιατί αυτή την περίοδο, κύριε Κολοκυθά, προετοιμάζονται και μια σειρά από διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα γνωρίζουμε, τα παρακολουθούμε, τα διαβάζουμε. Διευθετήσεις οι οποίες έχουν την άμεση σφραγίδα των Αμερικανών, των Ναρτοϊκών. Ναι, εννοώ διευθετήσεις όχι μονάχα σε σχέση με τη μετατροπή της Θράκης και ειδικά της Αλεξανδρούπολης σε ένα πολεμικό ορμητήριο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή και τους κατοίκους της, αλλά και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με το συνολικό πακέτο λύσης που προετοιμάζεται στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε όμως, κύριε Κολοκυθά, αυτό που μας απασχολεί εμάς, και θα το βάλουμε και πάλι στη συζήτηση, είναι ότι από αυτή τη συζήτηση απουσιάζουν τα πραγματικά προβλήματα της μειονότητας, mm-hmm. όπως απουσιάζουν τα πραγματικά προβλήματα και της πλειονότητας στην ίδια περιοχή. Και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι τεράστια η ενεργεία στην περιοχή που τροφοδοτεί καραβιές πραγματικά ανέργων με δουλεμπορικά γραφεία για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Υπάρχει η έλλειψη, σοβαρότατη έλλειψη δομών υγείας. Μια ολόκληρη περιοχή, για παράδειγμα, ο Δήμος Αριανών δεν έχει ούτε ένα κέντρο υγείας. Μια τεράστια περιοχή. Ναι. Υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση. Αυτά τα προβλήματα, βέβαια, τα αντιμετωπίζει η μειονότητα, αλλά τα αντιμετωπίζει και η πλειονότητα. Γι' αυτά θα έπρεπε να συζητούμε. Αυτά βάζουμε εμείς. Και βεβαίως πρέπει να πούμε, για να
για να έχουμε μια, να έχετε τη συνολική θέση του ΚΚΕ, είναι ότι το κόμμα μας έχει βεβαίως μουσουλμάνους υποψήφιους, μειονοτικούς ανθρώπους από τη μειονότητα. Μόνο που αυτοί έχουν διακριθεί στους κοινούς αγώνες ανάμεσα στην πλειονότητα και στη μειονότητα, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στα προβλήματα που αφορούν όλο τον κόσμο, πέρα από θρησκείες, φυλές, χρώματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μουσουλμάνους υποψηφίους και δεν έχουμε πει να μην υπάρχουν μουσουλμάνοι υποψήφοι, αλλά όχι να μιλάμε για παρεμβάσεις του Τουρκίου προξενείου, όχι να μιλάμε ότι ο Τούρκος ψηφίζει Τούρκο και όχι να μιλάμε για τουρκικές μειονότητες. Αυτά είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, να έχουμε να υπάρχει διαχρονική καταγγελία αυτών των πρακτικών του τουρκικού προξενείου. Ερώτηση άλλη για να κλείσουμε με αυτό, πάμε και στο θέμα του ναυαγίου, γιατί και αυτό έχει μπει στην πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς, κύριε Δελή, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η Ελλάδα για το ναυάγιο? Ήταν λάθος χειρισμοί του λιμενικού, λάθος εντολές, λάθος χειρισμός γενικώς του προσφυγικού? Ξέρετε, πέρα, κύριε Κολοκυθά, πέρα από τις αυλεψίες, πέρα από τις επιχειρησιακές ευθύνες ή τις παραλήψεις του λιμενικού σώματος, εμείς θέλουμε να δείχνουμε τη ρίζα του προβλήματος, τη μεγάλη εικόνα, τις μεγάλες αιτίες. Γιατί υπάρχουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες? Ποιος τους γεννά? Τι σχέση έχουν με τη φτώχεια, τους υπεριαλιστικούς πολέμους? Τι σχέση έχουν με την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, αφού πρώτα ληστεύει αυτές τις χώρες ή πυροδοτεί πολέμους ή εμφύλιες σειράξεις, είναι γνωστές οι επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υποσαχάρια Αφρική. Μετά επιχειρεί να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την καταστήσει μάλλον ένα προσπέλαστο φρούριο, ποθώντας τους πρόσφυγες που θέλουν να φύγουν από την βαρβαρότητα την οποία ζουν και τη φρίκη του πολέμου και της φτώχειας, ποθώντας τους να διαλέγουν τις πιο επικίνδυνες οδούς και εξαιτίας βεβαίως των φραχτών, με αυτούς τους διακινητές, αυτούς τους ανθρώπους, τα κυκλώματα των διακινητών που έχουν και συχνά πολύ στενές διασυνθέσεις και με κρατικούς μηχανισμούς, πέφτουν στα θύματα αυτών των κυκλωμάτων με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα όπως είχαμε και στην Πύλο. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι όλο αυτό συμβαίνει λοιπόν, αυτή είναι η βασική αιτία, η οποία οξύνεται και από τον ενταφιασμό ουσιαστικά της συνθήκης της Γενέβης, μια συνθήκη από την δεκαετία του 50, η οποία προέβλεπε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και η οποία τώρα σιγά σιγά εγκαταλείπεται. Στην πράξη έχει ήδη εγκαταληφθεί και ανταυτού προετοιμάζονται συνθήκες τύπου Δουβλίνο 1 και Δουβλίνο 2, όπου εγκλωβίζονται οι πρόσφυγες στις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως είναι η χώρα μας, η Ιταλία, η Ισπανία ή στην Τουρκία. Ενώ υπάρχει λύση, κύριε Κολοκυθά, θα λέγαμε ότι πέρα από το να σταματήσει αυτό που λέμε το ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, ναι, μια κατάκτηση, ας μου επιτραπεί, του ανθρώπινου πολιτισμού στον 20ο αιώνα, θα πρέπει να καταργηθεί και όλο αυτό το πλαίσιο της καταστολής και του εγκλωβισμού, και κυρίως θα πρέπει για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος να δημιουργηθούν επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες, ώστε αυτοί να εξετάζονται οι αιτήσεις τους εκεί, σε αυτές τις χώρες, να παίρνουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να βρίσκουν τους συγγενείς τους, τους γνωστούς τους, τις οικογένειές τους, στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Και όχι να γίνεται αυτό το εμπόριο ψυχών ή ο εγκλωβισμός αυτών των ανθρώπων, είτε στη Μόρια παλιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε αυτές τις υπερδομές φυλακές της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, κύριε Δέλη. Ο κ. Γιάννης Δελής, υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.